Η μίνι περιμετρική δόθηκε στην κυκλοφορία από το Σάββατο το μεσημέρι. Σήμερα ήταν η πρώτη ημέρα αυξημένης κίνησης. Φρακάρι εδώ πάνω δρόμος έχει μεγάλη κίνηση. Έχει πρόβλημα. Κάτι με τα φανάρια, κάτι πρέπει να γίνει. Ναι, τη χρησιμοποίησα σήμερα γιατί πηγαίνω τα παιδιά σχολείο, αλλά εδώ το ίδιο πρόβλημα. Μπορεί και χειρότερα. Δημιουργείται μπλοκάρισμα. Ναι, από αρρώει πολύ μεγάλο. Τα όποια προβλήματα θα ξεπεραστούν με την κατάλληλη σήμανση και όπου χρειαστεί θα γίνουν παρεμβάσεις, διαβεβαιώνει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος. Κάθε έργο, μέχρι να μπορέσουμε να δούμε τη λογική του, τη φιλοσοφία του, την κίνηση πάνω στο δρόμο, θέλει το χρόνο για να ομαλοποιηθεί η κυκλοφοριακή λειτουργία. Όπως επίσης θέλουμε και να δούμε και πού είναι οι αστοχίες, πού είναι τα πιθανά τεχνικά λάθη και οι συνδέσεις. Εμείς όμως είμαστε εδώ ως Περιφερειακή Αρχή, ένα, να ακούμε και να κατανοούμε τον κόσμο και τις ανάγκες τους. Να διορθώνουμε όπου χρειαστεί λάθη ή παραλήψεις και βεβαίως είμαστε εδώ και σε τεχνικό επίπεδο. Υπάρχει ένα επιτελείο, πολιτική μηχανική, ειδική, θα μιλήσουμε με συγκοινωνιολόγους. Ένα θέλω να κρατήσουμε, ότι η Περιφέρεια με την ίδια ευθύνη που ολοκλήρωσε ένα έργο και το έδωσε στην τοπική κοινωνία, με την ίδια ευθύνη έρχεται να ακούσει τους πολίτες, να κάνει βελτιώσεις, βελτιωτικές κινήσεις. Ένα πρόβλημα που επισημαίνουν οι κάτοικοι της Αρρώης είναι το γεγονός ότι υπάρχει απαγορευτικό και βγαίνοντας από την περιμετρική δεν θα μπορούν να κατευθυνθούν προς τα σπίτια τους στρίβοντας αριστερά. Η εικόνα είναι αυτή που είχαμε προβλέψει. Δεν χαιρόμαστε γι' αυτό, λυπόμαστε, αλλά θα γίνουν πιστεύω βελτιώσεις. Ήδη έχει αναλάβει το θέμα συγκοινωνιολόγος, ο οποίος θα μελετήσει τα θέματα και θα δει κάποιοι πρέπει να ανοίξει κάποια παράλληλος εδώ, ίσως από εκεί για να βγαίνουν προς τη Ρούφου, στην προέκταση της Γερμανούς για να βγαίνουν προς τη Ρούφου κάτω, εκεί να γίνει κυκλικός κόμβος. Πάντως παρεμβάσεις θα γίνουν γιατί δεν μπορεί να πάει έτσι, θέλει μεγάλη υπομονή. Στο μεταξύ την Παρασκευή το βράδυ κάτω από το φως του φεγγαριού έγινε μια λιτή εκδήλωση παρουσία πλήθους κόσμου για την παράδοση ενός έργου που περίμενε πάνω από 20 χρόνια η Πάτρα. Παρών στην εκδήλωση ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα η σημερινή, καθώς ολοκληρώνεται ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο για την περιοχή της Πάτρας. Ένα έργο το οποίο πέρασε από πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Υπενθυμίζω ότι εντάχθηκε διαδοχικά σε τρεις διαφορετικές προγραμματικές περιόδους του ΕΣΠΑ. Η προσπάθεια η οποία έγινε από την περιφέρεια και την διαχειριστική αρχή της Δυτικής Ελλάδας απέδωσε καρπούς. Και οφείλουμε να δώσουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους συγχαρητήρια. Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά για ένα σπουδαίο έργο υποδομής.